παρολίγο τραγωδία το μεσημέρι στην οδό Σταδίου στην Αλικαρνασσό. Από πτώση δέντρου σε απόσταση αναπνοής από το 4ο Δημοτικό Σχολείο. Όλοι τυχεροί μέσα στην ατυχία μας. Να τα, αυτά είναι τα χάλια μας. Πρέπει να γίνει το κακό και μετά να επέμβουμε. Κάτοικος της περιοχής γλίτωσε από θαύμα, όπως λέει, καθώς πέρασε κάτω από το δέντρο για να μπει στο σπίτι του, ενώ 3 λεπτά αργότερα κατέρευσε στη μέση του δρόμου. 3 λεπτά είχα πάει απέναντι στο γείτονα που το ανέβασα μια κεραία απέναντι και μόλις πέρασε και μπήκα μέσα, ακούω το μπαμ. Δηλαδή ήμουν πολύ τυχαίο να όρισε τα παιδάκια. Τραβήξα τα παιδάκια που περνάνε τώρα πάνω στο γήπεδο και αυτά. Δηλαδή τι να πω, να γίνει το κακό. Τι ο γιος μου πήγε να φτιάξει την κεραία του κυρίου του, φώναξε ότι έλα έπεσε μια κεραία στην αυλή μου. Και λέω πήγαινε μωρέ, λέω φτιάξτε γιατί δεν μπορεί να βγει στην ταράτσα. Και την ώρα που έφευγε πέφτει το δέντρο, τρελάθηκα γιατί ήμουν στην Τζαμαρία και περίμενα να έρθει ο γιος μου για να ανοίξω την πόρτα. Το ατύχημα έγινε σε σημείο από όπου περνούν όλη τη διάρκεια της ημέρας παιδιά για να πάνε στο σχολείο είτε σε αθλητικές δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις του Ηροδότου. Παιδιά δεν γίνεται να γίνει το κακό και μετά να τα κόβουνε. Δηλαδή είμαστε πολύ τυχεροί για τα παιδιά εδώ πέρα στη γειτονιά. Δηλαδή άμα δείτε σε λίγο. Περνάνε συνέχεια παιδάκια, πάνε στο γήπεδο, πάνε σχολεία εδώ πέρα αυτά. Και αν πούμε και κάτι βέβαια εδώ πέρα, δεν έχουν άνθρωποι καμιά ευθύνη. Ποιος έχει ευθύνη, εγώ ευθύνη, μου το σπίτι μου εδώ πέρα. Αμάξι μου, παιδιά πάνω κάτω, σχολεία από εδώ, γήπεδα από εδώ. Αυτό που εξοργίζει τους κατοίκους της περιοχής είναι το γεγονός ότι ενώ είχαν αντιληφθεί τον κίνδυνο και ζήτησαν να γίνει έλεγχος, οι εκπρόσωποι της υπηρεσίας Πρασίνου τους καθησύχασαν λέγοντας ότι πρόκειται για ένα υγιές δέντρο που δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Είναι 6:30 είναι η καταγγελία τηλεφωνική, έχει μια γυναίκα εδώ πέρα να τσεκάει το δέντρο. Γιατί με σηκώστε, όλα καλά είναι. Να το, το όλα καλά. Αυτή είναι η Ελλάδα μας, παιδιά, συγχαρητήρια. Δεν έχει κανένα πρόβλημα το δέντρο. Και λέει και στον κύριο δίπλα, που είναι από αυτή τη μεριά, τι με φέρανε, λέει, αφού δεν έχει κανένα πρόβλημα να πέσει το δέντρο. Να το, αφού το λέει η κυρία, έτσι και έγινε, δεν έπεσε. Και κάτω έχουμε ένα δέντρο που πρέπει να το κόψουνε. Θα το κόψουνε ή δεν το αφήνει πάει να γίνει κανένα τύχημα. Συνεργείο της πυροσβεστικής υπηρεσίας έκοψε τον κορμό του δέντρου και τον απομάκρυνε από το οδόστρωμα για να ανοίξει η οδό Σταδίου.